το ενδιαφέρον του κόσμου είναι αμείωτο. Ήδη από τις πρώτες μέρες έχουν αυξηθεί τα τηλεφωνήματα της αγωνίας που ρωτούν για τα σπίτια τους. Με μια δεύτερη συστημένη επιστολή σε αρκετά πιο αυστηρό ύφος και τόνο ξεκινά η νέα χρονιά για χιλιάδες δανειολήπτες που τα δάνειά τους έχουν χτυπήσει κόκκινο και οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές επιστολές που έστειλαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες το καθεστώς του συνεργάσιμου δανειολήπτη και αυτά που επιτάσσει, είτε άμεσα μέσω επιστολών, είτε έμεσα μέσω των εισπρακτικών τους εταιριών, τρομοκρατούν τον κόσμο, λέγοντάς του ότι ο νόμος άλλαξε, ότι δεν μπορούν να καταφύγουν, ότι η μόνη λύση είναι να δεχτούν τις δικές τους προτάσεις. Τώρα οι επιστολές αυτές αποτελούν την τελευταία ευκαιρία συμβιβασμού. Εκτός από τις επιστολές τελευταία στιγμής, οι τράπεζες προετοιμάζονται για να διαχειριστούν τον όγκο των κόκκινων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ξεκινήσει επαφές μεταξύ τους, ώστε να καταλήξουν σε ένα μοντέλο που θα επιτρέπει χωρίς φορολογικά και άλλα διαδικαστικά εμπόδια τη μεταβίβαση ακινήτων από τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες. Ο νόμος Κατσέλη ισχύει έστω και κουτσουρεμένος, άρα καταρχήν θα πρέπει ο κόσμος να παίρνει πληροφόρηση σωστή και αντικειμενική για να μπορεί να χαράξει την πορεία του. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο δανειολήπτης που θέλει να καταφύγει στον νόμο Κατσέλη να είναι συνεργάσιμος, δηλαδή να έχει απαντήσει στις επιστολές που του στέλνει η τράπεζα. Τώρα τα ειδοποιητήρια των τραπεζών προς όσους έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές τους πάνω από 90 ημέρες έχουν ήδη σταλεί. Συγκεκριμένα, η αποστολή των περισσότερων από τα περίπου 800.000 ειδοποιητήρια ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκάτου του 2015, όπως είχε ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος.